Παρακαλώ. Ναι. 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 Γεια σας. Γεια σου. Τι κάνετε? Καλά, εσύ, πώς σε λένε? Με λένε Τζέσικα και είμαι 20 χρονών. Τζέσικα, όταν ακούω αυτό το όνομα θυμάμαι μια ταινία ελληνική παλιά, το «Έλα να γυμνωθούμε, Darling», νομίζω ήταν αυτό. Ήταν η Τζέσικα με τον Ψάλιτη, το θυμάστε. Α, υπέροχο. Λοιπόν, για πες μου, Τζέσικα, συγγνώμη. Λοιπόν, εμένα το πρόβλημά μου είναι ένα αιμονικό πρώην. Αιμονικό πρώην. Πόσο χρονών είσαι και έχει αιμονικό πρώην ήδη? 20. Τζέσικα, μην με τρελαίνεις. Δηλαδή, τι θα γίνει στα 30. Ναι. Λοιπόν, θα σας πω την ιστορία από την αρχή. Ναι. Λοιπόν, σύντομα. Εγώ ήμουν σε μία σχέση με ένα παιδί. 30 ετών. Ο οποίος ήθελε γάμο. Ναι. Εγώ, όπως καταλαβαίνετε, στα 20 μου, ναι, ναι, δεν είμαι έτοιμη για κάτι τέτοιο. Ήταν και πολύ ζηλιάρη, γενικά. Οπότε αποφάσισα... Γι' αυτό ήθελε γάμο, επειδή είναι ζηλιάρης. Οπότε αποφάσισα να χωρίσω. Καλά έκανες. Από τότε όμως που έχουμε χωρίσει, πραγματικά δεν με έχει αφήσει ησυχία. Πόσο καιρό? Εδώ και 3 μήνες. Τι κάνει δηλαδή? Έρχεται κάτω από το σπίτι μου. Ναι. Φωνάζει. Στο σπίτι μένεις μόνη σου? Μένω με τους γονείς μου. Οι γονείς σου τι λένε γι' αυτό? Οι γονείς μου δεν ξέρουν τι θα το επιχειριστούν. Βγαίνουν έξω. Εν τω μεταξύ ο πατέρας μου έχει και καρδιά ο άνθρωπος. Ναι. Ναι. Ναι, δεν μπορούν οι γονείς σου να τον συνετήσουν, να του πούνε μην το κάνει αυτό το πράγμα? Μου φαίνεται λίγο περίεργο. Έχουν προσπαθήσει και οι γονείς μου να συζητήσουν μαζί του, αλλά δεν καταλαβαίνει αυτός ο άνθρωπος. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Δεν ξέρω τι να κάνω πια. Στην αστυνομία έχεις πάει, ας πούμε? Στην αστυνομία. Δεν σ' ακούω. Μας έκοψε το Υπουργείο. Έπεσε η γραμμή. Αναγκαστικά. Ωραία. Αν έπεσε η γραμμή, να συνεχίσω εγώ να πω ότι τώρα δεν μπορώ να διανοηθώ ότι... Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι έρχεται κάποιος κάτω από το σπίτι, μένεις με γονείς και οι γονείς δεν μπορούν να του πούνε μην ξανάρθεις, ας πούμε. Είναι λίγο... Ναι, αλλά μπορεί να μην ακούει και να μη σέβεται και να μην έχει ούτε ιερό ούτε όσιο. Εσύ οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις... Ναι, αλλά δεν προλάβαμε να ολοκληρώσουμε το κοριτσάκι. Εμένα μου φάνηκε πολύ γλυκό προς αυτόν. Και εμένα μου φάνηκε ότι μια χαρά το θέλει που πηγαίνει, κάτσε ξανά. Είναι κάτι που σας έχει πει στο control που θα μπορούσατε να μας πείτε σαν πληροφορία έξτρα να βοηθηθούμε? Γιατί έλεγε τα τέρατα ότι αυτός δεν ξεκολλάει. Μια γλύκα. Δεν ξεκολλάει. Ναι, έλεγε. Ναι. Από τότε που χωρίσαμε, δεν με έχει αφήσει ησυχία. 2 μήνες, δηλαδή. Α, μου λένε κάτι πολύ σοβαρό πάνω. Ότι όταν αυτός έμαθε ότι αυτή ήδη έχει ξεκινήσει μια καινούργια σχέση, τότε άρχισε αυτός να γίνεται τρελός. Όμως, δηλαδή, παιδιά, πρέπει να παρακολουθήσουμε λίγο αφήγηση. Δεν γίνεται να μην λέτε το βασικό. Είναι σαν να λες μια ταινία και δεν λες την υπόθεση. Δεν πρόκαμε. Δεν πρόκαμε. Δεν πρόκαμε. Κοίταξε. Άρα αυτός πάλι ζήλευε. Άρα αυτός πάλι με το που ξεκίνησε καινούργια σχέση η κοπέλα πήρε αυτός φωτιά πάλι. Πάλι η ζήλια του. Αλλού είσαι Κρυσταλή, Εγώ. Άρα λοιπόν η λύση είναι αυτή. Πάντα θα βρίσκεται μια άλλη σχέση και έτσι θα έρχεται αυτός που θέλετε πραγματικά. Παραπληροφόρηση. Και επίσης είπε και ένα πατέρα καρδιακό, το οποίο μου έκανε πάρα πολύ. Το σκηνικό μου το έκανε κωμικό, τραγικό εντελώς. Ότι αυτός έρχεται από κάτω και ο πατέρας είναι καρδιακό. Τι κάνει από κάτω αυτός? Πετάει κροτίδες. Και άμα τον χώρισε για να ζηλέψει και να πάει παρακάτω και να δει αν θα τη θέλει. Ενά τι θα κάνω για αυτό που είναι και σημαντικό τι ακριβώς κάνει κάτω από το σπίτι. Δηλαδή, τη κάνει καντάδα, τη λέει ότι την αγαπάει και φωνάζει. Και ξαναλέμε σε αυτές τις ηλικίες. Ο άνθρωπος, αλλά να μην έχει ωραία φωνή. Γι' αυτό ο πατέρας ο καρδιακός. Μπορεί... Κατάλαβες, λέει, να κάνει αυτό που έκανε η Βλαχοπούλου. Η Βλαχοπούλου δεν πέταγε νερό. Κουβάδες με νερό. Η Βασιλιάδου. Η Βασιλιάδου. Δεν τους πέτα ένα κουβά νερό. Όχι καυτό. Ένα κουβά νερό απλό. Έτσι, άρα σε αυτόν τι γράφω, ζηλιάρης πρώην. Ζηλιάρης πρώην, ερωτηματικό, γιατί δεν ξέρουμε. Ερωτηματικό.